Πάρα πολύ να φωνάξουμε τον Ιορδάνη. Ιορδάνη! Έλα βρε Ιορδάνη. Ήρθα. Λοιπόν, πόσο σκορ μπορείς να κάνεις? Δεν ξέρω, 110. Πέσε. Έχεις... Έχω περιθώριο. Έχεις περιθώριο, πέσε. 120 θα πω, 130 ή λιγότερο. Όχι, πέσε. Ωραία, 80. Εντάξει, 88. 88, οκ. Okay. Εντάξει, το έχουμε. Μπράβο, Ιορδάνη. Αν το καταφέρεις, θα φτάσουμε τουλάχιστον τους 200 πόντους. Ας τους ξεπεράσουμε, δεν πειράζει. Και θα κερδίσουμε τις 5.000. Ωραία. Εντάξει. Ναι. 30 δευτερόλεπτα στο ρολόι σου. Mm-hmm. Θα σου κάνω τις ίδιες ερωτήσεις που έκανα και στην Αγγελική. Αν δώσεις όμως ήδη απάντηση με την Αγγελική, θα ακούσεις αυτόν τον ήχο και γρήγορα θα απαντήσεις κάτι άλλο. Okay. Αν κολλήσεις, θα μου πεις πάσο και ο χρόνος θα ξεκινήσει με το διαβάσω την πρώτη ερώτηση. Ωραία. Φύγαμε. Άντε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας κάτι στη ζωή σας που έχετε μόνο ένα. Σύντροφο. Πείτε μας ένα φαγόσιμο που του ταιριάζει η λιωμένη σοκολάτα. Κέικ. Πείτε μας ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να κάνετε reunion με τους συμμαθητές σας. 40. Πείτε μας μία Ελληνίδα τραγουδίστρια που θα χαρακτηρίζατε star. Βανδύ. Πείτε μας κάτι που κάνετε καθημερινά και σας προκαλεί κούραση. Τρέχω. Πού τρέχεις? Δεν τρέχω εγώ συγκεκριμένα, αλλά... Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, Ιορδάνη, πάμε να δούμε τι κάναμε. Γύρνα. Πάμε. Πείτε μας κάτι στη ζωή σας που έχετε μόνο ένα και είπες... Σύντροφο. Τι άλλο θα λέγαμε? Θα λέγαμε... Τι έχουμε μόνο ένα? Ένα σπίτι. Ναι. Όχι απαραίτητα. Μια ζωή την έχουμε. Ναι, μια ζωή. Αυτό. Ωραία. Και η έρευνα έδειξε... 14. Η δημοφιλέστερη ήταν η οικογένεια. Και μετά ήταν ο σύντροφος. Okay. Ή η σύντροφος. 126 και πλησιάζουμε. Πείτε μας ένα φαγόσιμο που του ταιριάζει η λιωμένη σοκολάτα και απάντησες... Κέικ. Κέικ. Πω. Θα πέφτει πάνω σοκολατίτσα, ε. Ναι. Ωραίο. Και η έρευνα έδειξε... Μπράβο! Μπράβο, ρε Ιορδάνη. Η δημοφιλέστερη ήταν κέικ και μετά ήταν οι φράουλες. Έλα, δεν το περίμενα. Συγχαρητήρια. 153. Μόνο 47 πόντους. Επόμενη. Πείτε μας, ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να κάνετε reunion με τους μαθητές σας και είπες... 40. Στα 40. Πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο κάτω από το 31. 30, 40, 50, κάποιος θα βγαίνει. Ναι. Μακάρι, λέω εγώ τώρα. Και η έρευνα έδειξε... Μπράβο! Τέλειος! Ήσουν τέλειος εδώ. Και η Αγγελικούλα, γιατί 31 ήταν η δημοφιλέστερη, και εσύ με 26 πόντους στα 40, φτάσατε 179. Να. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μακάρι. Λοιπόν, προσοχή τώρα, θέλουμε μόνο 21 πόντους. Πείτε μας, μία Ελληνίδα τραγουδίστρια που θα χαρακτηρίζατε star. Και απάντησες... Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ. Να. Έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτό το δίλημα. Ναι. Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, εγώ προτιμώ Άννα Βύση να πω την αλήθεια, αλλά... Συνήθως προπορευόταν η Άννα. Ναι. Η έρευνα έδειξε... Μπράβο! Και πάλι παίξατε τέλεια, γιατί ήταν η Άννα Βύση η δημοφιλέστερη και μετά ήταν η Δέσποινα Βανδύ. 196. Θέλουμε 4 πόντους και θα έχουμε κερδίσει με το καλημέρα, με το πρώτο σας παιχνίδι, 5.000 ευρώ. Βέβαια, η απάντησή σου δεν ήταν πολύ καλή. Δεν είναι πολύ καλή. Η αλήθεια αυτή είναι. Θυμίζω την ερώτηση. Πείτε μας κάτι που κάνετε καθημερινά και σας προκαλεί κούραση. Να. Και απάντησες... Τρέχω. Τι λέτε ρε παιδιά, θα μας δώσει έστω 4. Γυμνάζεται αρκετός κόσμος, φαντάζομαι. Όχι εμείς, οι υπόλοιποι. Όχι υπόλοιποι. Και εμείς τρέχουμε, τρέχουμε. Πάμε. Τρέχουμε, δεν φτάνουμε. Μακάρι, σας το εύχομαι παιδιά. Αν το καταφέρουμε, τουλάχιστον 4 πόντοι και 5.000 ευρώ στις τσέπες σας. Καλή επιτυχία. Η έρευνα έδειξε...
παιδιά. Συγχαρητήρια. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Σας το είπα, με την πρώτη συμμετοχή 5.000 ευρώ. Μπράβο, σε καλή μεριά. Κερδίζαν οι... Πώς νιώθετε, Αγγελική, δεν μπορούσε να κοιτάξω. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσες, ε. Όχι, μόνο μπράβο, μπράβο. Έχετε κάνει πολύ καλό ποδαρικό, είστε πολύ ωραία ομάδα. Πάμε αισιόδοξα για τις 10.000, ε. Πήγαμε, μπουρ. Λοιπόν, έχετε πάρει φόρα, ελάτε να πάρετε και εσείς φόρα, σας περιμένουμε, δηλώστε συμμετοχή και